πιστής. Δουλειά μου είναι ταπανό. Μια ζωή, κύριε Περδίκη. Να μου τα πάω είναι στον τάχο μου. Το Δήμαρχο Λατσό θα διαβάσει ψήφισμα για έγκριση. Πρωτού διαβάσω το ψήφισμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους, ειδικά τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων και Περιβαλλοντιστών, τον φίλο μου τον κύριο Γιώργο Μπερδίκη, τον δέος Δήμαρχο Λατσιών, τον κύριο Χριστάκη Χριστοφίδη, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία είναι παρόντα, όλους τους κατοίκους που ήρθαν σήμερα εδώ για να εκφράσουν την απαρέσκεια τους για αυτό που έγινε στην περιοχή μας, που είχε σαν αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή συφόρηση και το κυκλοφοριακό έφραγμα σε περιοχές των Λατσιών. Διαβάζω τώρα το ψήφισμα για έγκριση από τους παρευρισκόμενους. Ο Δήμος Λατσιών και οι δημότες του υφίστανται τεράστια και αχρίαστη ταλαιπωρία συνεπία της κατάργησης των προσβάσεων επί της αερογέφυρας Λατσιών. Η κατάργηση των προσβάσεων έχει σηματοδοτήσει τον αποκλεισμό των κατοίκων της περιοχής που διαμένουν στην περιοχή δυτικά του αυτοκινητόδρομου και δυσχεραίνει την κυκλοφοριακή κίνηση. Ο Δήμος Λατσιών έχει προειδοποιήσει κατ' επανάληψη το Τμήμα Δημοσίων Έργων ότι τα αποτελέσματα από την κατάργηση των υφιστάμενων προσβάσεων θα ήταν καταστροφικά συνεπία των αναπτύξεων στην περιοχή, όπως για παράδειγμα το νέο ΓΑΣΥΠΗ και των αιθουσών δεξιώσεων που είναι εδώ δίπλα, και εισηγήθηκε τη διατήρηση των υφιστάμενων προσβάσεων, η οποία θα συνέτεινε με μαθηματική ακρίβεια στην κυκλοφοριακή αποσυφόρηση όλης της περιοχής των Λατσιών, αλλά και της ευρύτερης. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Λατσιών υπέδειξε ότι δεν είναι καθόλου συνετό να δαπανούνται εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία νέων προσβάσεων και ταυτόχρονα να καταργούνται οι υφιστάμενες προσβάσεις. Εν όψη των πιο πάνω, ο Δήμος Λατσιών και οι δημότες του απαιτούν την άμεση επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος στον αυτοκινητόδρομο. Εγκρίνεται από τους παρευρισκόμενους. Αν δεν ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τότε ο Δήμος Λατσιών και οι δημότες του είναι αποφασισμένοι, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή να παλέψουμε όσο χρειάζεται για να δοθούν αυτές οι προσβάσεις και να υπάρξει επιτέλους η κυκλοφοριακή αποσυφόρηση στην περιοχή. Δεν δέχομαι σαν δήμαρχος, δεν δέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών να αντιμετωπίζεται ο Δήμος Λατσιών σαν ένας Δήμος δεύτερης κατηγορίας. Ο Δήμος Λατσιών είναι ένας από τους πλέον αναπτύξιμους Δήμους και θέλουμε να αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα με τους άλλους Δήμους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Λατσιών για τη σημερινή εδώ παρουσία του και το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο προσωπικά, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι έφτασε η στιγμή που θα πρέπει να πάρουμε την τύχη του Δήμου στα δικά μας τα χέρια. Είναι κρίμα πραγματικά εδώ και μήνες να είχαμε στείλει επιστολές σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να είχαμε στείλει επιστολές στην Υπουργό και να τονίζαμε το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργήσουν από το κλείσιμο της υπέργειας διάβασης. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ εύκολα αύριο το πρωί μπορούν να λειτουργήσουν και η είσοδος προς το Λατσιά και η έξοδος προς τα Λατσιά. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μηδέν κοντά στο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα Σαββατοκυρίακα τα οποία ακολουθούν,
Γιατί όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, έχουμε 4 αίθουσες δεξιώσεων και ταυτόχρονα έχουμε το στάδιο ΓΑΣΥΠΗ. Αντιλαμβάνεστε ότι στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ έρχονται χιλιάδες κόσμου τα Σαββατοκυριακά, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να εξυπηρετούνται σωστά. Λυπούμαστε πραγματικά, γιατί έγινε ένας κυκλικός κόμπος, ο οποίος το μόνο που έχει κάνει, έχει λύσει μερικώς το πρόβλημα του σταδίου και έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και σε ολόκληρον τον Δήμο. Αναμένουμε ότι κάποιοι επιτέλους θα πρέπει να λάβουν τα σωστά διορθωτικά μέτρα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια του Δήμου για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ. Τον κύριο Γιώργο Μπερδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων και Περιβαλλοντιστών που είναι εδώ μαζί μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Νίκο Ντορναρίδη, βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος είχε θέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, και με αυτά δίνω τον λόγο στον κύριο Γιώργο Μπερδίκη. Εγώ θέλω απλά να χαιρετήσω αυτήν τη συγκέντρωση των πολιτών που παίρνουν το δικαίωμα της ποιότητας ζωής στα χέρια τους, είναι τη δική τους υπόθεση. Θέλω να καταγγείλω το γεγονός ότι οι αρμόδιοι δεν διαβουλεύτηκαν με την αρμόδια, με την τοπική αρχή στην εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει και πρέπει να έχει σημαντικό λόγο για έργα ανάπτυξης που επηρεάζουν την ποιότητα των κατοίκων και των δημοτών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι νομίζω αναχρονισμός να γίνονται αυτά τα μεγάλα έργα χωρίς να υπάρχει συζήτηση με τους πολίτες, χωρίς να υπάρχει διαβούλευση με την τοπική αρχή. Και βέβαια, ως πρόσωπος των οικολόγων, έχω να κάνω και το σχόλιο μου ότι ορίστε που τα μεγάλα οδικά έργα δεν επιλύουν τα προβλήματα, μόνο η στροφή προς τις δημόσιες συγκοινωνίες, προς τον οικολογικό τρόπο μετακίνησης, μπορεί να επιλύσει τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματά μας. Να το θυμηθείτε ότι αυτό το πολυδάπανο έργο που έχει δημιουργήσει ήδη πρόβλημα στη διακίνηση των κατοίκων της περιοχής, γιατί δυστυχώς μπήκε προτεραιότητα η διακίνηση των φιλάθλων πρώτα και μετά η διακίνηση των κατοίκων της περιοχής, έτσι αποφάσισε φαίνεται η κυβέρνηση, και αυτό το πολυδάπανο έργο σε λίγα χρόνια θα καταστεί άχρηστο, μη χρήσιμο, και θα χρειαστούν και άλλα έργα και άλλα έργα, διότι δεν στρέφονται δυστυχώς οι κυβερνώντες στη διαχρονική, στη σίγουρη επιλογή των μαζικών μέσων, των δημόσιων μέσων συγκοινωνίας. Καλή επιτυχία, εμείς θα στηρίξουμε την προσπάθεια σας και ελπίζω ότι, όπως αναφέρθηκε και πριν, μέσα από τη δυναμική διεκδίκηση του δικαιώματος σας για ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής, θα πετύχετε στον αγώνα σας που είναι και δικός μας. Ευχαριστώ. Είναι ότι για λόγους οδικής ασφάλειας δεν μπορούσαν να παραμείνουν αυτές οι προσβάσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το προλαμβάνει είναι προτιμότερο του θεραπεύει και θα έπρεπε να ενεργήσουν εκ των προτέρων και να βρουν εκείνες τις τεχνικές λύσεις προκειμένου οι προσβάσεις αυτές να διατηρούνται. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε οποιασδήποτε νόμιμες διαδικασίες, ό,τι ο νόμος μας επιτρέπει, για να πείσουμε πραγματικά ότι θα πρέπει να ανοίξει αυτή η έξοδος και ότι δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε για λόγους ασφαλείας που έχουν επικαλεστεί, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άλλες λύσεις που δεν θα δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα ασφάλειας για κανένα, το οποίο και εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα, ναι, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δρόμο άνετα, χωρίς ο Δήμος Λατσιών πραγματικά να πάρει εκείνον το οποίο δικαιούται. Και αν χρειαστεί να κλείσουν δρόμοι για κάποιες ώρες για να αντιληφθούν πραγματικά το μεγάλο του πρόβλημα, ναι, θα το διεκδικήσουμε το κλείσιμο του δρόμου, ώστε να πάρουν πραγματικά το μήνυμα ότι θέλουμε, ναι, να λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο υπήρχε ακόμη και προηγουμένως, προτού κλείσουν οι συγκεκριμένες διόδοι από και προς Λευκοσία και Λεμεσό. Η πραγματικότητα είναι ότι νιώθουμε σαν εγκλωβισμένοι. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου αντί να βλέπουμε μπροστά, κοιτάμε πίσω. Πρέπει, όπως και σε όλες τις χώρες, να αναπτύσσονται διόδοι για να απαλύνουν την κυκλοφορία. Και ενώ παρατηρούμε ότι στην περιοχή μας κλείνουν διόδοι, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και ευελπιστούμε ότι θα λάβουν τα δύο τα μέτρα να ανοίξουν οι διόδοι. Μένω στην περιοχή 18 χρόνια, ίσως να είμαι η πρώτη κάτοικος της περιοχής. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα για να πάμε στη Λευκοσία.
Ούτε ατυχήματα έγιναν ποτέ στο συγκεκριμένο έξοδο, ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή για να πάω στη Λευκοσία πρέπει να περάσω από το ΓΑΣΥΠΗ ή πολύ χειρότερα να μπω από την κυκλοφορία των Λατσιών. Δεν γίνεται μια απόσταση που τόσα χρόνια την έκανα σε 9 λεπτά να φέρω 45 λεπτά. Μετά βρίσκω πολύ επικίνδυνο τον όλων κόμβων, το όλο νέο κυκλοφοριακό σύστημα. Κόμβος με τοίχο, πρώτη φορά στα έχω δει στη ζωή μου. Κυκλικός κόμβος με τοίχο να μην ελέγχεις τα αυτοκίνητα που έρχονται είναι πρωτάγκουστο. Η έξοδος που μας έχει γίνει από τα ΟΓΑΣΥ για να πηγαίνουμε είναι επικίνδυνη. Έρχονται τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα και κάθε πρωί τρέμω που παίρνω την κόρη μου σχολείο. Μία ολόκληρη περιοχή, καινούργια, που τώρα κατοικείται συνέχεια, την αποκλείεις από τον κύριο δρόμο και τη στέλνεις να πάει μέσω του ΓΑΣΥΠΗ. Οι ανευθυνοϋπεύθυνοι ήρθαν καμιά φορά Σαββατοκυρίακο, όταν έχει εδώ αγώνες, όταν γίνονται γάμοι στις αίθουσες, να δουν τι θα γίνει. Δηλαδή εμείς οι κάτοικοι τα Σαββατοκυρίακα θα μένουμε στα σπίτια μας, εγκλωβισμένοι, δεν θα τολμούμε να βγούμε να πάμε πουθενά. Είναι δηλαδή 2011 η Κύπρος της Ευρώπης, τα έργα γίνονται για τον πολίτη. Γιατί είναι με λεφτά των πολιτών που γίνονται. Δεν γίνονται για να παίρνουν κάποιοι ή για να βολεύονται κάποιοι. Τα έργα έπρεπε να γίνουν για να βοηθούν τον πολίτη. Όχι να δημιουργούν προβλήματα στον πολίτη. Να είναι το σπίτι μου 10 μέτρα από εδώ και να πρέπει να πάω στη Λευκοσία μέσω Λεμεσού. Ελέος.